όντως υπάρχει σχέδιο να δοθούν κάποιες από τις υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, αλλά η αστυνομία παραμένει στα αεροδρόμια. Εξάλλου την ευθύνη για την ασφάλεια των αεροδρομίων την έχει η αστυνομία και θα συνεχίσει να την έχει η αστυνομία. Μιλάμε για κάποιες από τις υπηρεσίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, με την εξαίρεση της Κύπρου και της Ρουμανίας, παρέχονται από ιδιωτικές εταιρείες. Οπότε δεν είναι ότι φεύγει η αστυνομία. Ναι. Ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες, μπορούμε να πούμε? Τι θα κάνουν δηλαδή οι ιδιώτες που θα μπουν εκεί? Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς, όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό, είτε στην Ελλάδα είτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου, οι οποίες, ας πούμε, το Λονδίνο έχουν πολύ ψηλά επίπεδα ασφαλείας, αντιλαμβάνεται ότι κάποιες από τις υπηρεσίες παρέχονται από ιδιώτες και όχι από αστυνομικούς. Για παράδειγμα, έλεγχος των αποσκευών και όλα αυτά. Οπότε μιλάμε για κάποιες από τις υπηρεσίες. Η ασφάλεια των αεροδρομίων παραμένει η ευθύνη του κράτους και της αστυνομίας. Και επίσης, το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι την τελική ευθύνη για την ασφάλεια των αεροδρομίων την έχει το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, το Υπουργείο Μεταφορών, και κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες να παραχωρηθούν σε ιδιώτες. Η έγκριση αυτών των ιδιωτών εναπόκειται στην ίδια την πολιτική αεροπορία, οπότε υπάρχει ο έλεγχος του κράτους. Οπότε απλώς το διευκρινίζουμε με την έννοια ότι είπετε στην αρχή ότι όλες οι υπηρεσίες ασφαλείας θα δίνονται σε ιδιώτες υπό την ευθύνη της ΕΡΜΕΤ. Αυτό γράφει το δημοσίευμα, ότι μάλιστα ο τίτλος είναι «Η κυβέρνηση προχωρεί, λέει, στην παραχώρηση της ασφάλειας στον αεροδρομίο στην ΕΡΜΕΣ». Εγώ καταλάβω από το δημοσίευμα ότι φεύγει πλήρως η αστυνομία και μπαίνει μέσα ιδιωτική εταιρεία, η οποία μάλιστα δεν θα είναι κυπριακή. Προχωράει και ένα βήμα παρακάτω η εφημερίδα. Δεν έχω διαβάσει το δημοσίευμα για να μην... Εσείς πέστε μας τι γίνεται, εσείς που κάνετε την πρόταση. Είμαι σίγουρος όμως ότι αν το διαβάσω θα διευκρινίζετε και θα λέει τα... Ωραία, διευκρινίστε μας εσείς. Εσείς λέτε ότι θα υπάρχει και αστυνομία και ιδιώτες? Θα υπάρχουν και οι δύο? Βεβαίως. Ωραία. Και γιατί πρέπει να γίνει αυτό? Γιατί έστω ένα κομμάτι, όπως λέτε για παράδειγμα ο έλεγχος στις αποσκευές, γιατί να μπουν οι ιδιώτες μέσα? Δεν τα καταφέρνει η αστυνομία μας, κύριε Υπουργέ? Μας υποχρώνει κάποιος δηλαδή να το κάνουμε αυτό? Κυρία Γεωργίου, εμάς ο στόχος μας είναι η βελτίωση της ασφάλειας των αεροδρομίων της χώρας. Είχαμε πρόβλημα, η αστυνομία δεν μπορεί να το... Αυτό θέλω να καταλάβω. Μέχρι τώρα δηλαδή είδαμε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να αντεπεξέλθει. Η αστυνομία κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Όμως μέσα στην προσπάθεια που κάνουμε μαζί με τον συνάδελφο τον Υπουργό Δικαιοσύνης να βελτιώσουμε τα επίπεδα ασφαλείας των αεροδρομίων, προβαίνουμε σε διάφορες κινήσεις.